2 η Έπια, 3 Αμβρακία, 4 Ανθίλη, 5 Ανοφδέρμακ, 6 Αφροδίτη Τέρες, 7 Γκράντερ 1, 8 Ζάκυνθος, 9 Ηλιάδα, 10 Κάσαβα με το Χάλαρι όπως είπαμε, 11 Λαύλη Τζόρτζια, 12 Μέρφης Παραντάις και 13 Μικρή Ισαβέλα. Όλα έτοιμα. Τα άλογα πλέον είναι στις εντολές του αφέτη και δίδεται η εκκίνηση της δεύτερης υποδρομίας. Όπου σοβαρές παρενοχλήσεις και η Anne of Denmark μένει τελευταία για την πρωτοπορία. Έτσι πετάγεται απ' έξω η Grand Terena και είναι αυτή που οδηγεί. Στην συνέχεια θέλει να ακολουθήσει η Αγαπούλα. Δίπλα της λίγο πιο έξω καλπάζει και η Ανθίλη. Έρχεται και η μικρή Ισαβέλα ακόμα πιο έξω, η οποία περνά τώρα στη δεύτερη θέση. Grand Terena, μικρή Ισαβέλα είναι δύο πρώτες. Στη συνέχεια πάντα βρίσκεται η Ανθίλη. Προσπαθεί να βελτιωθεί και η τα τελευταία μέτρα πάντα. Στην πρωτοπορία βρίσκεται η Grand Terena. Έρχεται απ' έξω η μικρή Ισαβέλα. Πάντα προσπαθεί και η Αφροδίτη Τερζόπος και η Αγαπούλα από την εσωτερική. Στα τελευταία μέτρα η Grand Terena είναι αυτή που θέλει να πάρει την νίκη και κρατά την πρωτοπορία. Προσπαθεί η Αγαπούλα. Παλεύει βέβαια και η Αφροδίτη Τέρζ. Θα προσπεράσει την μικρή Ισαβέλα και θα την αφήσει στην τέταρτη θέση. Επτά, ένα, έξι, δεκατρία. Θα δείτε και πάλι βέβαια τι έγινε από την αρχή. Είναι κρίμα βέβαια να συμβαίνουν αυτά τις εκκινήσεις. Τα έχουμε πει, τα έχουμε τονίσει. Λοιπόν, έτσι η Grand Terena είναι αυτή που θα πάρει την νίκη, η Αγαπούλα θα μείνει δεύτερη και στη συνέχεια Αφροδίτη Τέρεζε και μικρή Ισαβέλα. 7-1-6-13 λοιπόν. Και πάλι η κίνηση. Το πέμπτο άλογο είναι η Anne of Denmark. Απ' έξω. Ευτυχώς δεν είχαμε φορά στις κινήσεις. Λοιπόν, τελική απόδοση για την Grand Terena 7,94. Πλασέ επιστροφή. Το δίδυμο 11,40. Ούτε το 3 εμφανίζεται μέχρι τα 38. Βλέπετε και πάλι βέβαια τι ακριβώς έγινε στην αρχή. Με το μεγάλο φαβορί ουσιαστικά να τελειώνει στην εκκίνηση. Το forecast 34,40.
Ας μην συνεχίσουμε άλλο για το ζήτημα των παρενοχλήσεων και των εκκινήσεων, γιατί θα γίνουμε κακοί και, εν πάση περιπτώσει, είναι και δουλειά άλλων σε μεγάλο βαθμό. Αλλά αυτό που πάνω απ' όλα έχουμε τονίσει και προέχει είναι ο κόσμος που παρακολουθεί και στοιχηματίζει τα χρήματά του να έχει δικαίωμα να βλέπει το άλογο του να διαγωνίζεται. Όταν αυτό δεν συμβαίνει, πρέπει να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα. Όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν καμία σημασία. Θα συλλέξω τα σύνθετα και θα σας τα δώσω. Αυτό προσπαθώ να έρθει η σελίδα των συνθέτων. Λοιπόν, η Grand Terrena αποδίδει με την Αμαλία 60,60, με την Αμιβάδα 38,30, με την Ασημός 8,4, με την Ευδαιμονία 41,30, με τη Μεμούλα 35,30 και με την Παρένθεση 47,5. Όλα τα υπόλοιπα εκκρεμούν. Εμείς περιμένουμε να επικυρωθεί το αποτέλεσμα, αυτό που διαμορφώθηκε 7-1-6-13.